Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Το τελευταίο διάστημα ακούμε συνέχεια για τα stress test των τραπεζών. Να δούμε λοιπόν με την βοήθεια της Βάσου Αγγελέτου τι ακριβώς είναι αυτά τα τεστ αντοχής και κατά πόσο οι τράπεζες είναι προετοιμασμένες. Σας καλησπέρα. Γεια σου Τέτα. Πράγματι ξεκινούν αυτό τον μήνα τα stress test για τις ελληνικές τράπεζες. Ουσιαστικά είναι μια δοκιμασία από την οποία θα αναδειχθούν τυχόν κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών. Η διαδικασία αυτή όμως δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιλέγονται 37 τράπεζες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 70% περίπου του συνολικού ενεργητικού των τραπεζών στο ευρωσύστημα. Όμως οι ελληνικές τράπεζες δεν θα περιλαμβάνονται κανονικά αν δεν βρισκόμασταν σε πρόγραμμα προσαρμογής. Επειδή λοιπόν αναφέρονται και ελέγχονται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι ελληνικές τράπεζες είναι υποχρεωμένες να περάσουν αυτή τη δοκιμασία. Τώρα, ουσιαστικά τι σημαίνει. Γίνεται για 3 μήνες ένας ενδελεχής έλεγχος με βάση κάποιες παραδοχές, όπως λέμε, τις οποίες καθορίζουν η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών μαζί με τους υπόλοιπους εποπτικούς φορείς. Αφορούν λοιπόν κάποια σενάρια για το πώς θα κινηθούν, πώς θα διαμορφωθούν τα μακροοικονομικά μεγέθη για την οικονομία, ουσιαστικά την ελληνική οικονομία, δηλαδή αφορά την εξέλιξη του ΑΕΠ, του πληθωρισμού, της ανεργίας και τις τιμές των ακινήτων. Ειδικά αυτό το σημείο ενδιαφέρει πάρα πολύ τις τράπεζες, γιατί λόγω του πολύ ψηλού βαθμού των κόκκινων δανείων που έχουν και των εξασφαλίσεων που έχουν ουσιαστικά μετακίνητα στο ενεργητικό τους, είναι σημαντικό πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές, γιατί αντίστοιχα διαμορφώνεται και η αξία τους στο ενεργητικό τους. Οπότε αυτό παίζει μεγάλο ρόλο. Σύμφωνα λοιπόν με τις παραδοχές που δημοσιεύτηκαν την Τετάρτη, σορευτικά για την τριετία εκτιμάται στο δυσμενέ σενάριο, γιατί δημοσιεύεται το βασικό και το δυσμενέ. Το δυσμενέ όμως είναι αυτό που βάζει τον πύχη. Οπότε στο δυσμενέ σενάριο λοιπόν εξετάζεται μία μείωση των ακινήτων κατά 16,6%. Μεγάλη δεν αυτή. Είναι μεγάλη να αναλογιστεί κανείς ότι οι τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα έχουν πέσει ήδη 45% τα χρόνια της κρίσης, που είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Επομένως, φυσικά και μία επιπλέον 16,6% μείωση θα φέρει μεγάλο πλήγμα. Ανώτατες τραπεζικές πηγές που έχει μιλήσει το Insider, θεωρούν ότι οι παραδοχές αυτές που δημοσιεύτηκαν είναι διαχειρίσιμες. Παρότι θεωρητικά είναι βάσιμες ακόμα και οι δυσμενείς, θεωρούν ότι δεν θα επαληθευτεί ένα τέτοιο σενάριο, ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν, ότι θα περάσουν τα τεστ χωρίς να κοπούν, γιατί είναι διαχειρίσιμα. Και από εκεί και πέρα θα περιμένουμε, όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα δηλαδή των τεστ, περιμένουμε μέχρι και τον Απρίλιο τη διαδικασία να ολοκληρωθεί, ούτως ώστε στις αρχές Μαΐου, κάποια στιγμή τον Μάιο, να ανακοινωθεί το πόρισμα των Ευρωπαϊκών Αρχών και έτσι να φανεί κατά πόσο οι τράπεζες χρειάζονται κεφάλαια ή όχι. Ο λόγος που επισπεύθηκε η διαδικασία για τις ελληνικές τράπεζες είναι ότι επειδή λύγει το πρόγραμμα τον Αύγουστο, θα πρέπει να διαμορφωθεί ένα σενάριο, μια στρατηγική, ένα σχέδιο ανάλογα με τα αποτελέσματα που θα αναδείξουν τα stress test. Βέβαια, σύμφωνα με πηγές του Insider, το 90% των αποτελεσμάτων θα είναι έτοιμο στα μέσα Απριλίου. Οπότε οι τραπεζίτες θα πάρουν αυτό το αποτέλεσμα τα χέρια τους και έτσι θα ξέρουμε νωρίτερα, λογικά, ποια είναι η εξέλιξη των τεστ.